καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχουμε. Βρισκόμαστε στην πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου. Καταρχάς, επιστροφή σε γνώριμα λιμέρια. Πώς πήρες την απόφαση και τι περιμένεις από τη νέα χρονιά? Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε όλοι μας. Υγεία πάνω απ' όλα στους ποδοσφαιριστές μας και στις οικογένειές τους. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο όταν σε καλή μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο Πανιώνιος να απαντήσεις θετικά. Ξέρουμε όλοι ότι έχει ανάγκη από μεγάλη βοήθεια όσο αφορά το κομμάτι της ανόδου, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα τα τελευταία χρόνια πρέπει να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να επιστρέψει η ομάδα σιγά σιγά στις μεγάλες κατηγορίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάει καιρός και όλο αυτό έχει αρχίσει και να κουράζει και να στεναχωρεί τον κόσμο. Λεωνίδα, τρίτη χρονιά. Τρεις χρονιές έχουν περάσει ο Πανιώνιος στη Γάμα Εθνική. Τέταρτη χρονιά φέτος διανύει στη Γάμα Εθνική. Ξαναίσουν στον Πανιώνιο της Γάμα Εθνικής. Τι θεωρείς ότι πρέπει να έχει η ομάδα και με την εμπειρία σου από αυτό το πόστο που αναλαμβάνεις ξανά, τι πρέπει να έχει φέτος η ομάδα, τι δεν είχε τότε για να πετύχει το στόχο της ανόδου? Προσωπικά, επειδή όπως είπες, ξαναήμουνα πριν από δύο χρόνια, δεν νομίζω ότι της έλειπε κάτι τις προηγούμενες χρονιές. Θεωρώ ίσως είναι το timing. Ας το πούμε, ίσως δεν ήταν το σωστό timing να το θέσω έτσι. Ούτε θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες ότι φέτος είναι η χρονιά μας ή φέτος πρέπει να ανέβει ο Πανιώνιος. Απλά πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί σε αυτό που θέλουμε. Προσωπικά, από τη διοικούσα επιτροπή έχω καταλάβει ότι υπάρχει αποφασιστικότητα, υπάρχει ένα κοινό όραμα, υπάρχει αυτό το όνειρο της ανόδου. Ας ελπίσουμε να υλοποιηθεί ο στόχος τη φετινή σεζόν και να κυλήσουν όλα ομαλά. Φέτος είναι ίσως το δυσκολότερο πρωτάθλημα στη Γάμα Εθνική, έτσι, με τέσσερις ομίλους και η πρώτη να ανεβαίνει απευθείας. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα και ποια είναι η άποψή σου για το φετινό πρωτάθλημα? Νομίζω ότι και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ο Πανιώνιος στην κατηγορία αυτή, πάλι, γενικότερα υπάρχουν δυσκολίες σε αυτή την κατηγορία. Εδώ δεν υπάρχει ποδόσφαιρο ποιοτικό. Κυνηγάνε πολλές ομάδες το αποτέλεσμα, πολλές φορές και με οποιονδήποτε τρόπο να πάρθει αυτό. Το βίωσα και εγώ ίδιος όταν ήμουνα πριν δύο χρόνια στην ομάδα, σε αρκετές έδρες. Θεωρώ ότι ίσως είναι οποιοδήποτε όμιλος, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τους όμιλους, δεν έχουμε, επειδή γίνονται ανακατατάξεις από τη Β' Εθνική, από τοπικά δεν βλέπουμε, δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα. Ακριβώς. Νομίζω οποιοδήποτε όμιλος θα είναι δύσκολος. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το ρόστερ. Έχουν γίνει ήδη κινήσεις, νομίζω ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα γίνουν και άλλες σε κομβικές θέσεις για την ομάδα. Όπως είπα, θα ενισχύσουμε όσο μπορούμε το ρόστερ και θα βγάλουμε αυτή την αποφασιστικότητα που έλειπε τα προηγούμενα τρία χρόνια από την ομάδα. Με τον coach Κώστα Γεωργιάδη στην πρώτη προπόνηση του Πανιώνιου. Coach, καλώς ήρθες στον Πανιώνιο. Πρώτη προπόνηση σήμερα, με όνειρα, με φιλοδοξίες. Πες μας δύο λόγια για αυτή τη νέα αρχή και της ομάδας και για σένα στο σύλλογο. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά είναι η πρώτη μέρα που βρισκόμαστε μέσα στο γήπεδο. Είναι μια μέρα πραγματικά χαράς, μια μέρα που υπάρχει μια πολύ, έτσι, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι το που βρισκόμαστε και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον στόχο της ομάδας. Ο Πανιώνιος, σε όποια κατηγορία και αν βρίσκεται, όπως έχω ξαναπεί, είναι μια τεράστια πρόκληση και αυτή η τεράστια πρόκληση μεγαλώνει και το κίνητρό μας. Επομένως, είμαστε εδώ να σηκώσουμε γρήγορα τα μανίκια μας και να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε ένα σύνολο τέτοιο που θα είναι ικανό να μας φέρει τον ποθητό στόχο. Μια ιστορική ομάδα όπως ο Πανιώνιος που παλεύει τρία χρόνια να ανέβει στην Super League 2 και να πρωταγωνιστήσει μετέπειτα. Πόσο δύσκολη ή εύκολη ήταν για εσάς η απόφαση να έρθετε στην ομάδα?
Πάντα όταν σε καλεί ένας τέτοιος σύλλογος όπως ο Πανιώνιος, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη σκέψη. Δεν είναι κάτι του που σκέφτηκα η κατηγορία. Είμαι εδώ για να βοηθήσω από τη δική μου την πλευρά, από τη δική μου τη θέση, την ομάδα να ξαναβρεθεί εκεί που πραγματικά όχι ανήκει στη Super League 2, αλλά στις επαγγελματικές κατηγορίες. Οφείλουμε να το κάνουμε. Σίγουρα το δρόμο το γνωρίζουμε. Δεν θέλει όμως, όπως είπα πριν και εγώ, και πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να απαντήσω έτσι σε αυτό το πράγμα που με ρώτησε, ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ήδη νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος για τον κόσμο, τον οποίο στηρίζει πάρα πολύ την ομάδα την πρώτη μέρα. Ως πρώτη προπόνηση, με αρκετά νέα πρόσωπα μεταγραφικά, περιμένουμε και συνέχεια, έτσι. Έτσι είναι, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το παζλ. Κάνουμε σταθερά βήματα. Υπάρχει μια συνεργασία με τους ανθρώπους της διοίκησης και έχουμε ορίσει τον δικό μας το ρυθμό, τις δικές μας επιλογές. Η κάθε επιλογή που γίνεται, γίνεται με βάση τα αγωνιστικά στοιχεία αλλά και τους χαρακτήρες τους οποίους θέλουμε να υπάρχει στα δικά μας τα στελέχη, είτε είναι και το προπονητικό τίμα αλλά και τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας, δεν βιαζόμαστε και σιγά σιγά θα χτίσουμε την ομάδα που θέλουμε. Με τον Δημήτρη Σκαφρίδα είμαστε, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του Πανιωνίου. Δημήτρη, πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκες από την ομάδα και σήμερα είσαι στην πρώτη. Πώς αισθάνεσαι που φοράς αυτή τη φανέλα και ξεκινάς τη νέα σεζόν με τον Πανιωνίου? Είναι μεγάλη μου τιμή, πολύ μεγάλη μου τιμή. Το σωματείο είναι τεράστιο. Το νιώθουμε ήδη από την πρώτη μέρα που κάνουμε προπόνηση και έχει έρθει τόσο κόσμο εδώ να μας στηρίξει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αλήθεια. Πάρα πολύ αισιόδοξος με αυτό που βλέπω, με την οργάνωση που έχει ο πολύ σοβαρό προπονητικό team. Η διοίκηση επίσης, το ίδιο οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σοβαροί, με πλάνο και αισιοδοξίες. Με τους συμπαίκτες μου, μέχρι στιγμής η πρώτη εικόνα που έχω είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι πολύ αισιόδοξη για τη συνέχεια. Τι σε έκανε να πεις το ναι στην πρόταση του Πανιωνίου? Γιατί αν το σκεφτούμε, είσαι από δύο καλές χρονιές στη Super League 2. Από όσο ξέρουμε, είχες στα χέρια σου ενδιαφέρον τουλάχιστον από άλλες ομάδες, αλλά προτίμησες να είσαι στον Πανιωνίο. Τι σε έκανε να πεις το ναι? Όταν σου λέει ο Πανιωνίος ότι σε θέλει, με ένα τόσο μεγάλο σωματείο, με τόσο μεγάλη ιστορία, δεν μπορείς να αρνηθείς. Όπως πολλά παιδιά έχουν κάνει ένα βήμα πίσω θεωρητικά στην κατηγορία, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι βήμα πίσω ο Πανιώνιος. Αντιθέτως, είναι μια τεράστια ευκαιρία για μένα, για τις φιλοδοξίες που έχω όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να πάρω την απόφαση. Είχαμε ξεκινήσει τις συζητήσεις πολύ νωρίς με τη διοίκηση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κάναμε και πράξη. Φαντάζομαι έχεις στο μυαλό σου ερχόμενος στον Πανιώνιο να παίξεις με την ομάδα και σε επαγγελματικές κατηγορίες, αρχικά στην δεύτερη εθνική και μετά στην πρώτη. Εννοείται πως αυτό είναι ένα μεγάλο όνειρο. Θεωρώ ότι δεν απέχει πάρα πολύ. Όσο δύσκολο ακούγεται, τόσο εύκολο μπορούμε να το κάνουμε αν είμαστε σοβαροί. Το σωματείο αυτό δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και εγώ το έλεγα πολύ πριν φορέσω τα χρώματα του συλλόγου. Και σαν φίλαθλος, δεν θεωρώ ότι αυτή η ομάδα πρέπει να παίζει στην γάμα κατηγορία, ούτε στη β' εθνική. Αυτή η ομάδα ανήκει στην α' κατηγορία για να πρωταγωνιστεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω αυτό το όνειρο με αυτή την ομάδα. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός, να έχω την υγεία μου πάνω απ' όλα και να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Στευχόμαστε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε στην πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου με τον επιθετικό της ομάδας, τον Γιώργο Γεμιστό. Γιώργο, καλώς ήρθες. Τα πρώτα σου λόγια για την ομάδα που βρήκες και πώς πήρες την απόφαση να έρθεις στον Πανιώνιο. Καταρχάς, καλώς σας βρήκα. Εύχομαι να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και να πετύχουμε τους στόχους μας που έχουμε θέσει. Εντάξει, να πω, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν δύσκολη απόφαση να έρθω. Είναι ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, πανελλαδικά. Έπαιξε ρόλο και η διοίκηση, η διοικούσα επιτροπή, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε το όλο θέμα. Και νομίζω ότι ήταν πολύ εύκολο να δεχτώ την πρόταση. Βρίσκεσαι στην επιθετική αιχμή του ιστορικού, μαζί με άλλους παίκτες που έχουν έρθει πολύ καλούς ελληνικούς, έτσι. Πώς βλέπεις τη φετινή ομάδα, τουλάχιστον επιθετικά, από το δικό σου τομέα? Κοιτάξτε, τώρα αυτό που θα πω μπορεί να φαίνεται λίγο κλισέ, αλλά το κομμάτι του γκολ δεν είναι μόνο επιθετική, είναι γενικότερα η λειτουργία της ομάδας. Απλά οι επιθετικοί είναι αυτοί που βρίσκονται κοντά στο τέρμα και τις περισσότερες φορές είναι αυτοί που θα κάνουν και το τελείωμα. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά στο επιθετικό κομμάτι, αλλά όπως σας είπα, δεν παίζει ρόλο μόνο αυτό. Πρέπει δηλαδή όλη η ομάδα και όλη η λειτουργία της ομάδας να είναι σωστή, έτσι ώστε να έρθουμε και εμείς στο σημείο να βρεθούμε σε θέση για γκολ. Δύο λόγια για τον κόσμο της ομάδας και τι στήριξη περιμένετε φέτος. Εντάξει, ο κόσμος της ομάδας για την κατηγορία είναι μοναδικός, θεωρώ. Θέλουμε τη στήριξή τους. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, δεν είναι εύκολο. Ο Πανιώνιος είναι μεγάλη ομάδα, αλλά πρέπει και μέσα στο γήπεδο να το δείχνουμε αυτό. Και σίγουρα θα χρειαστούμε τη στήριξή τους και στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν.